εκλεκτοί εκπρόσωποι της πολιτείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού που είστε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Την τιμή να είστε στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, να τιμάτε εκδηλώσεις των εκπαιδευτήριων Μαντουλίδη. Ο Ευάγγελος Μαντουλίδης, ο οραματιστή και ο ιδρυτής των εκπαιδευτήριων μας, πριν από 45 χρόνια, τόλμησε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Απευθύνομαι τώρα στα παιδιά. Σε εσά παιδιά που τώρα ξεκινάτε τη ζωή σας και θα κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Ποιος ήταν ο Ευάγγελος Μαντουλίδης. Ο Ευάγγελος Μαντουλίδης ήταν ένα παιδί της προσφυγιάς. Ένα φτωχό παιδί της προσφυγιάς. Έμεινε ορφανός στα τρία του χρόνια από πατέρα. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να κυνηγήσει το όνειρό του για να το κάνει πραγματικότητα. Σπούδασε κλασική φιλολογία. Έγινε ένας εξαιρετικός δάσκαλος, ένας σπουδαίος εκπαιδευτικός. Πάντοτε κοντά στα παιδιά Εξαιρετικά αγαπητός από τα παιδιά για το έργο του και για τον χαρακτήρα του, για τον τρόπο που πλησίαζε τους μαθητές του. Φίτης υπηρέτησε σε δημόσιο σχολείο για πολύ λίγα χρόνια. Παρετήθηκε. Υπηρέτησε σε ιδιωτικό σχολείο της πόλης μας για 12 χρόνια, στο κολέγιο Ανατόλια. Παρετήθηκε γιατί ήθελε να κυνηγήσει το όνειρό του. Πήρε ένα τεράστιο ρίσκο. Έφυγε από τον ρόλο του διδάσκοντα, τον ασφαλή ρόλο του διδάσκοντα και πέρασε στο ρόλο της εκπαίδευσης επιχείρησης. Τι σημαίνει αυτό. Υπέρογκα δάνεια, πολύ μεγάλο ρίσκο, σκληρή δουλειά, και όλα αυτά γιατί ήταν οραματιστής. Χωρίς πλάτες, χωρίς υποστήριξη, χωρίς χορηγούς. Μόνος του, με το όνομα που είχε χτίσει, με τις αξίες του και τις αρχές του. Ίδρυσε τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, το σχολείο που έκανε όραμα, έκανε πράξη το όραμά του, τις αξίες του, τις αρχές του και τα ιδανικά του. Αυτό το παράδειγμα του Ευάγγελου Μαντουλίδη θα ήθελα να το θυμόσαστε, παιδιά. Έναν σηματορό στη ζωή σας. Να τολμάτε, να ρισκάρετε, με σκληρή δουλειά, με αγάπη για αυτό που κάνετε, να είστε σίγουροι ότι θα επιτύχετε. Δεν σας συστήνω να κάνετε σχολείο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το σχολείο θέλει κτηριακές εγκαταστάσεις, σχολικά λεωφορεία, πάρα πολύ προσωπικό αλλά μπορείτε να τολμήσετε το δικό σας όνειρο, το δικό σας όραμα. Το σχολείο που ίδρυσε ο Ευάγγελος Μαντουλίδης στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Της εκπαίδευσης, της ποιοτικής εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στους τρεις πυλώνες. Κατ' επέκταση και οι εγκαταστάσεις του, έτσι οραματίστηκε ο ιδρυτής μας, ο οραματιστής, έπρεπε να, έχουν, να καλύπ, μπορούν να καλύψουν τα όνειρα των παιδιών. Και επειδή το σχολείο δεν είναι μόνο τάξης, ίδρυσε, έ, ίδρυσε αυτό τον χώρο στον οποίο στεγάζονται τα όνειρα των παιδιών, δηλαδή το πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Στο χώρο αυτό, τον οποίο βιώσατε αυτές τις μέρες, αυτό το υπέροχο θέατρο, το υπέροχο γυμναστήριο, απέναντι που όλοι επισκεφτήκατε. Σε αυτούς τους χώρους διοργανώνονται εδώ και 45 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσης, της ίδρυσης του Δημοτικού Σχολείου, 30 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσης του Γυμνασίου Λυκείου, διοργανώνονται συνέδρια, αγώνες, όπως οι αγώνες τέχνης που βιώσαμε αυτές τις μέρες. Με συμμετοχή παιδιών από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ήδη σε αυτούς τους αγώνες, στο τριήμερο των αγώνων τέχνης, είναι ανάμεσά μας παιδιά, συμμετείχαν, όπως είπε η κυρία Χασιώτη, 52 σχολεία, 600 παιδιά, κυρία Χασιώτη. Α, 650. 650. 650, να μην ψαλιδίζω την επιτυχία μας. Παιδιά από την Μεσσηνία, από την Κρήτη μέχρι την Κέρκυρα. Από τη Μεσσηνία μέχρι την Ξάνθη. Από την Αθήνα μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Ένα χειροκρότημα στα παιδιά μας. η μεγαλύτερη απόδοση τιμής στη μνήμη, στο όραμα και στο έργο ζωής του Ευάγγελου Μαντουλίδη είναι, παιδιά και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, η παρουσία σας και η συμμετοχή σας στους αγώνες τέχνης και στα δρόμενα γενικά, στις δράσεις γενικά των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω και όλους τους πρωταγωνιστές των αγώνων τέχνης, γιατί στους αγώνες τέχνης δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, είστε όλοι πρωταγωνιστές. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τα μέλη των, της κριτικής Επιτροπής, των πολλών επιτροπών, που τιμούν με την παρουσία τους την, την διοργάνωσή μας. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας δίπλα στα παιδιά μας, η κρίση σας, οι αξιολογήσεις σας, η γνώμη σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς, τους μέντορές σας, παιδιά, αγαπητά μου παιδιά. Οι μέντορές σας οι εκπαιδευτικοί σας σας εμπνέουν, σας καθοδηγούν για να γνωρίσετε τον εαυτό σας, για να εκφραστείτε. Είναι πολύτιμη η παρουσία τους δίπλα σας, είναι πολύ σημαντικό το έργο, το έργο τους. Σας ευχαριστώ θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς και μέντορες των παιδιών μας. θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς των παιδιών. Η αγάπη τους και η στήριξή τους είναι πολύτιμο εφόδιο στη ζωή τους για όλη τους τη ζωή. <κλήσει> από καρδιά τους γονείς σας. <κλήσει> και τέλος, χωρίς να κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές, όλης της Ελλάδος για τη συμμετοχή τους, για την παρουσία τους. <κλή> για τον ενθουσιασμό τους. Μας μεταδώσατε, παιδιά, συγκίνηση, μία μεγάλη πράξη συγκίνησης για τον σεβασμό και την τον σεβασμό που ανταποκριθήκατε και αντιμετωπίσατε κάθε μορφή τέχνης. Ο σεβασμός και η ευλάβεια στα έργα τέχνης που υπηρετήσατε είναι αξιοθαύμαστος. Και όπως υποστηρίζει ο μεγάλος θεατράνθρωπος Κάρολος Κούν, ο κανόνας της τέχνης είναι η συγκίνηση και ο σεβασμός με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε, την κάθε μορφή τέχνης, για να μπορέσουμε να γνώμαστε εμείς πιο πλούσιοι και να μεταλαμπαδεύουμε τη συγκίνηση και την αγάπη μας στο κοινό που μας παρακολουθεί. Αυτό εισπράξαμε από εσά. Αυτό βιώσαμε αυτές τις μέρες. Τέλος, και όχι τελευταίους, αξιοκρατικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου με πρωταγωνίστρια την κυρία Άσπα Χασιώτη, τη Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων. η οποία είχε την έμπνευση, την ιδέα, την οργάνωση, μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες μας με τους εκπαιδευτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους και όλο το προσωπικό που στάθηκε δίπλα της για να φέρουν σε πέρας αυτή την εξαιρετική διοργάνωση. Με μεγάλη τιμή αναφέρω τη συνεργασία μας με το Ζωγράφειο Λύκειο και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς τους διευθυντές και τον κύριο Γιάννη Δεμιρτζόγλου για την πολύτιμη συνεργασία μας. Όλων αυτών των χρόνων σε μικρές και μεγάλες διοργανώσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν τον βλέπω τον κύριο Δεμιρτζόγλου. <laughs> Εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε ξανά σε διοργανώσεις των εκπαιδευτηρίων. Σας περιμένουμε με χαρά. Τιμή μας. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους.